πολύ το μαθητή μας Βαγγέλη Σαπόπολο που σας καλωσόρισε έτσι χριστουγεννιάτικα με το μπουζούκι του και να καλέσω τον διευθυντή του σχολείου μας κύριο Μπαλτσαβιά Γεράσιμο να πει δύο λόγια. Πάτερ Βασίλειε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο σχολείο μας, στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Μία γιορτή την οποία καταφέραμε και φέτος να πραγματοποιήσουμε, παρά τις δυσκολίες που είχαμε λόγω των ζημιών που πάθαμε από το τελευταίο σεισμό στις 26 Ιανουαρίου του 2014. Καταφέραμε όμως και αποκαταστήσαμε το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των ζημιών και γι' αυτό οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Κεφαλονιάς, τα Ιδιοτροφία Κεφαλονιάς, τον κύριο Βεργοτή Παναγή, ο οποίος θα ερχόταν στη γιορτή μας, αλλά είναι στο εξωτερικό, και φυσικά τη συνεχή προσπάθεια σε όλη αυτή την καταστροφή που είχαμε πάθει, την άριστη συνεργασία με την Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να γίνονται γιορτές και ιδιαίτερα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γιατί μέσα από τις γιορτές αυτές και συγκεκριμένα από το θεατρικό κομμάτι αλλά και από τη χοροδία που ακολουθεί αποτελούν μια σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία και συγκαταλέγονται στις αποτελεσματικές μεθόδους μάθησης. Γι' αυτό πιστεύω να περάσετε καλά, θα δείτε όλη αυτή την προσπάθεια που έκαναν οι μαθητές μας με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, με υγεία και κάθε ευτυχία. Μας, να πούμε λίγα λόγια για τη διαδικασία της προετοιμασίας. Τα παιδιά μαζί με την βοήθειά μας των δύο φιλολόγων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών που θα αναφέρω, ξεκινήσαμε εδώ και ένα μήνα τις πρόβες. Διαλέξαμε μαζί το θεατρικό, όπως και τα ποίηματα που θα ακούσετε, καθώς θεωρούμε ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σε όλη τη διαδικασία και καταλήξαμε στο θεατρικό που άρεσε πάνω απ' όλα στα παιδιά. Οι πρόβες τα βοήθησαν σημαντικά να θέσουν στόχους και να μάθουν να δουλεύουν συστηματικά προκειμένου να τους επιτύχουν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τέτοιες δράσεις θα βοηθούν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, κάτι που το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, αλλά και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Έμαθαν να δουλεύουν ομαδικά, να συνεργάζονται και να σέβεται ο ένας τις ιδιαιτερότητες του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο, όπως και με άλλες δράσεις που θα κάνει το σχολείο μας, θα μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά μέσα στο κοινωνικό σύνολο και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος, η τοπική κοινωνία και οι φορείς να ενισχύουν την παρουσία τους σε τέτοιες δράσεις και να βοηθήσουν τα παιδιά αυτά και στη μελλοντική τους αποκατάσταση, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά το σχολείο να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά μέσα στη κοινωνία, να εργαστούν και να γίνουν αποδεκτά. Θα ξεκινήσουμε τη γιορτή μας με τη μαθήτριά μας, Σταύρη Αναστασία, και με ένα καλωσόρισμα που θα σας διαβάσει. Κυρίες μου και κύριοι, σας λέμε καλησπέρα και σας καλωσορίζουμε που ήρθατε εδώ πέρα. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στα χρόνια τα παλιά, τότε που οι χωριανοί μαζεύονταν οι λεντούσαν και του που Άγιου Βασίλη δώρα δεν του ζητούσαν. Τότε που την παραμονή οι παιδιά θα ξαναγυπνήσουν, να πάνε Χριστούγεννα στην εκκλησιά και εκεί να κοινωνήσουν. Τότε άρχονταν με τα απλά ξέρανε να γιορτάσουν, τότε ανοίγανε την πόρτα του στο φίλο να κεράσουν, τότε και κρίση είχαν και φτώχεια του σπουδαία, γιόρταζαν με δύο φάρμακα, κρασί καλή παρέα. Τώρα συνεχίζουμε με χριστουγεννιάτικα ποίηματα και έθιμα που θα διαβάσουμε αυτές στο σχολείο μας. Σου σωρίσαμε και πάλι στο σχολείο μας.
Ναι, ναι, κύριε. Μάγει, η τσοβάνη την Ιωστανία, το χρωμάγωρο χρυσάφι, που θα βούμε τα κατώρα, το λιβάνι και τα μοίρα, να σου φέρουμε και εδώ. Σου στορίσαμε τη Φάτινη στο σχολείο μα, Αγιωτινά, και για δώρα, όπως η Μάγει. Να είναι η κρίμα, η καλιά! Το δέντρο του Χριστουγεννιάτικο στολίσαμε με όλα τα παιδιά για να γιορτάσουμε και φέτος το Χριστουγέννου τη βραδιά. Βάλαμε πάνω του φωτάκια, παιχνίδια, μπάλες, μια σπηλιά και μέσα εκεί την Παναγιά με τον Χριστό αγκαλιά. Ανώθησε και ένα αστέρι, όπως και τότε μαγικό, για να σκορπίσει πως τριγύρω ολόλαπρο και θεϊκό. Κάρτα απλώσαμε τα δώρα και ο καθένας μας λαχταρά να πάρει τώρα το δικό του να νιώσει μέσα του χαρά. Πώς μ' αρέσει να το βλέπω με στολισμένα τα κλαδιά και γύρω του να τραγουδάνε με κέφι όλα τα παιδιά. Και τώρα θα σας διαβάσω για το Πελοποννησιακό έθιμο του Ροδιού. Το πρωί κάποια νύχτα σκοτεινή, μέσα του πάγου και τα λιώνει. Εγεννήθηκε μικρό, ο Χριστούλημα παιδάκι, και για θάλασσα πιο λαμπρό, φυσικό του προσωπάκι. Η μανούλα του καλή, η γλυκιά μου Παναγίτσα, στον καράτο σε τραγουδί, στη ζεστή την αγκαλίτσα. Είδα μάγκη και βοσκή, να το δω με προσκυνήσουν, και άγγελοι με μουσική να το δοξολογήσουν. Και ο Χριστούλη με γαλά θα γίνεται του κουνούσε. Και ένα στη σειρά όλου του ευλογού. Και τώρα θα βάζαμε και βαλονίτικο έδωμα με την κολόνα της. Στην κεβαλονιά καδό και τα... Στην κεβαλονιά καδό και τα άλλα νύτια του Ρετσανίχιο και πειραζάκιδο. Οι κάτοικοι του γέρονται με το δικό του ξεχωριστό τρόπο της Άγιε Μέρη. Οι άνθρωποι για τα άνθρωποι πηγαίνουν στην εκκλησία, τρώγοντα, πίνοντα, τραγουδώντα. Αλλά και κάνω τα αστεία ο ένα τον άλλο. Την παραμονή την Βαλογωνιά το βράδυ, οι κάτοικοι του νησιού, γεμάτοι γαράζει τον αγωμό του νέου δρόμου. Κατεβαίνουν του δρόμου, κρατώντα μπουκάλια με κολόνια. Και λένε ο ένα τον άλλο, τραγουδώντα. Είδαμε με ρόδο και με οδού, να δαρθούμε χρόνου πολλού. Και τελευταία ευχή του χρόνου που ανταλλάσσουμε είναι καλή αποκοπή. Δηλαδή, με το καλό να αποχωριστούμε τον παλιό τον χρόνο. Το πρωί την Πορτογωνιά, η πάντα του Δήμου, περνάει από όλα τα σπίτια και τα βουδάει κατά άδεια και κάλλον. Μπράβο. Για να προχνούγεννα, τώρα ο Χριστός γεννιέται και πως η μάνα κίνησε και όλο τον κόσμο αρνιέται. Στο παραγόνι του τσακιού, μια θέση που ήταν άδεια και φιέστη γέννια γέμισε και στρούθηκε με χάδια. Η Παναγιά αυτή η πόλη μας στα σπιτικά χαιρόταν σαν μάνα καλωσόρτητα, σαν συγκερότης όταν. Και η μαθήτρια Μιχαλά του Χρύσα θα ήθελε να μας πει το ποίημα της. Εμένα
δέσω πιο μεγάλο, θα τα πάλι αυτός. Να πάρουμε τα 100 μίτσο. Ποιο το κόρη καλό παιδά, εγώ! Κάτσε εκεί να πάρει με τα αγκία σου. Εκατό εκεί. Ελένη Μακρύδου. Λαμίες 155. Μία μονοκατοικία. Ναι, με πολύ ψηλά διάγκυρα και πολλά λουλούδια. Πιάσαμε μια διαρρήκτη στο σαλόνι μου. Ποιο διαρρήκτη, κυρία μου, σας είπα, ο Βασίλης είμαι. Ήσυχα έτσι, συνέχινε ένω. Ελάτε γρήγορα, σας παρακαλώ, μην μας γκίσετε. Ναι, ωραία, σας περιμένουμε, γεια σας. Γιατί δεν αφιστάκατε, μωρέ. Μια σε κάθε τέτοια νύχτα μπαίνω από σπίτι στο σπίτι και μοιράζω τώρα στα παιδιά. Το ίδιο κάνω κι απόψε. Αυτό αν θέλουμε, το πιστεύουμε. Αγίου Βασίλης, και εγώ αυτά ξέρω, Άγιο Βασίλης. Είχε να πάρει τη γέρα πήγαινε και τίποτα παραπάνω. Μας το έλεγα από κοπολιά για να περνάμε εγώ από τα Χριστούγεννα. Τι φασαρία είναι αυτή, παπά? Τι συμβαίνει, μαμά? Πιάσαμε ένα άρρωστο στο σαλόνι μας. Πηγαίνετε μέσα έτσι να κοιμηθείτε. Αυτή είναι δική μας δουλειά. Μα αυτός είναι ο Βασίλης, Άι Βασίλη, πάρεις λοιπόν, μου φέρεις το τρελάκι που σου σύντησα. Καλέ μου, Αγίη, η Μπάρμπι μου. Να, εδώ είναι όλα, έπρεπε να είναι έκπληξη, πάρτε τα δώρα σας τώρα. Η Μπάρμπι μου. Το τρελάκι μου. Α, τι ωραία. Ωραία. Προσέχετε, μην το πιεσέζετε κατά τα παιδιά, λένε να ελέγξω τα πακέτα. Μια αγία τι είδε τα μία εγώ. Με πιστεύεις τώρα. Εμπονός! Άνοιξε ρε νύχτο, πήρα εγώ! Αναστασία. Αζιβίλακα Γεωργίου, χρόνια πολλά, τι έχουμε εδώ. Πιάσαμε αυτόν τον άγνωστο στο σπίτι μας
Είμαι ο Άι Βασίλης. Και εγώ είμαι ο Πατριάρχης. Χαχαχα, πολύ καλό πρωτότυπο. Λοιπόν, πώς ονομάζεσαι? Άγιος Βασίλειος. Επώνυμο Άγιο, όνομα Βασίλειο, κατοικεί. Και βέβαια δοτικό στον δρόμο, μένω. Διεύθυνση εννοώ. Α, έχω ένα πύργο ψηλά στο χιονισμένο βορρά. Θεσσαλονίκη, Βλόρη, να πού είναι κεκριμένα? Στη Λαπωνία. Λαπωνία, σε Πατριάτυπο. Είδα ένα πύλο από το στρατό, ο οποίο. Στη Λαπωνία είπα, Λαπωνία. Πού στο καλό είναι αυτό? Μακριά από εδώ, καθώ τι ημέρε με το λίθο. Αυτό δεν είναι ένα ζάκαρο που το τραβάνε αυτά με τα μεγάλα τα κέρατα. Πάραν. Ναι, αυτά. Για κάτσε, ένα τέτοιο φάνο τη γωνία κάτω, δικό δεν είναι. Στη γωνία, ακριβώ από κάτω. Αχά, και δίπλα, μακαριμένο και πάνω δεν θεωρεί. Αδεβέ, την έβαλα. Εγώ δεν έβαψα τίποτα, εγώ. Μπροστά μου στο διοικητήριο, άλλο πέρασε χειροπέδε. Αγέτα. Μα τι κάνετε εκεί, δεν είναι δυνατόν, έχω δουλειά απόψε. Έχω να μοιάσω σε παιδιά. Είναι πρωτοχρονιά. Αυτό θα το δούμε. Το νόμο είναι όλοι ίσοι. Μα κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σέρει από τη χώρα από τα παιδιά. Αυτό θα το σκεφτώ, Σπίπη, και είπα στο ξένο σπίτι. Ακολούθαμε. Μα παπά, τι κάνει αυτό, Σιλαμπάκι, τον Άι Βασίλη, είναι δυνατόν, πάρουμε το παιδί. Έλα, παπά, κάνε κάτι, σε παρακαλώ. Στην άκρη, μικρές, τώρα να λαμβάνουμε εμείς. Συγγνώμη για την ελόγηση, καλή νύχτα σας. Ευρώζεσαι, καλή μου το χρονιά. Καλή νύχτα, Γιούλια, στην θύρακα. Ο Ήξια πηγαίνει, λέει, πιο κοινό είναι αργά πια. Μίτσο μου, πάμε κι εμείς. Αρκετά κουραστήκαμε σήμερα. Να μπαίνει σε ξένα σπίτια και μάλιστα παραμονή πρωτοχρονιά. Άλλη στην ηλικία σου παίζει με τα γόνια του. Εγώ δεν πήγα να πάρω, αλλά να δώσω. Να δώσεις, και μήπως είσαι από τον Ερυθρό Σταυρό. Δεν με ξεγελάσαμε να έχω μύτη. Τη δουλειά μου κάνω, κύριε αστυνομέ. Ώστε το ομολογείς. Τι να ομολογείς, αυτό κάνω μια ζωή. Κλέβεις σπίτια. Όχι, γυρίζω και μοιράζω δώρα στα παιδιά. Ωστε είσαι ο Άι Βασίλης και έρχεσαι από την Κεσαριά. Όχι, έρχομαι από τον όνειρο των παιδιών. Και βαστάς κάτι και καλαμάρι. Βαστά και δίνει ελπίδα και χαρά. Και πώς βρέθηκες εδώ? Ήρθα με το ελκυθρό μου. Πού το σένου το αραδί? Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν. Αλήθεια λέει η κυρία Στέρμα, μας έχει παρκάρει παράνομα και δώσαμε κλίση. Πού δώσατε κλίση σε τα αραδούς? Αφού είχε παρκάρει παράνομα. Και πού τη βάλατε? Εγώ την κάβωσα τα κέρατα. Αχ, Παναγία μου, μια εβδομάδα θα μας έχει ο Μάνης τα παράθυρα, κλείσει σε τάρα του και μάλιστα στα κέρα. Μα τι φασαρία είναι αυτή, η Όνο πήγε να βρει. Μέσα. Κοίτα στη δρόμη έξω είναι η κατετάδη, παιδιά, διαμαντήρω τη λιμία με τον Άι Βασίλη, λένε που είναι μέσα. Μάλιστα. Πήγαινε δες ποιο κάνει κομμάτι και φέτα μου. Αμέσως. Αυτά είναι η κυρία αστυνόμε. Ρε για κοιτά κάτι πελάδες σήμερα. Ήρθε μας φαίγαλε, αφήστε τον Άι Βασίλη. Κινδυνεύει πρωτοχρονιά! Θέλουμε τα δόνια μας! Κύμα είναι! Αφήστε τον! Το είναι κακή μας!
Έναν ολόκληρο χρόνο περιμένουμε αυτό το βράδυ. Καλά, καλά, ήρωμη. Ώστε είσαι σταλιτιό, Βασίλη. Βόρεθηκα να το λέω. Γιώνου, δω τούτε χειροπέδε. Αμέσως. Επιτέλους! Όμως η ώρα πέρασε. Είσαι σαν λίγο από χρήμα. Πρέπει να κάνετε κάτι, κύριε αστυνόμε. Εσείς φταίτε, πρέπει να τον βοηθήσετε. Κάντε κάτι. Γιώργιο, διαβάστε! Όλα ξέρω στη σφαντρία σου πολύ υπερασία. Πηγαίνετε στο εγκύθρο του Άι Βασιλή, πάτε που να σα κοιμε δώρα και βοηθήστε τον να τα μοιράσει. Διακριτικά όμως, χωρίς ειρήνε σκέτε. Και βγάλε και την κλίση από τα κέρα. Αμέσως! Καλή χρονιά, κύριε αστυνόμε, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Καλή χρονιά επίσης, Αγία μου, και εσείς, παιδιά, σπίτια σας είναι αργά. Καλή νύχτα, κύριε αστυνόμε. Καλή χρονιά! Και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Καλή χρονιά, παιδιά μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά για το θεατρικό. Να σας παρουσιάσουμε λοιπόν με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Λοιπόν, Σωτήρης Μακής, στο ρόλο του Μίτσου, Λένο η Χρυσή Αντωνάτου, Κόρε η Κατερίνα Καπατσόρη με την καθηγήτρια Μαρία Ρίζου, Αστυνομική η Βούλα Γαλάνη και η Όλγα Κυράδου. Παιδιά, η Μαρία Σολομού, η Σπυριδούλα Ιθόνη, η Τίνα Γαλάνη, η Αργυρή Κραυλού, διοικητής, η Χριστίνα Γεροδημάτου, και στο ρόλο του Άι Βασίλη, φυσικά, η Αναστασία Σάβερη. Τώρα τα παιδιά θα πάρουν τις θέσεις τους για τη χοροδία και θα σας παρουσιάσω και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου που θα συμμετέχουν και αυτοί στη χοροδία όλοι μαζί. Λοιπόν, όποιος ακούει το όνομά του, παιδιά, σηκώνεται. Άγγελος Μαρούλης. Μισό Παπαδάκου. Από του Λεσέη Θανάσης. Έλα, Θανάσαρη. Νίκος Κάραλης. Μαρία. Σέφου Μπρούνο. Πού είσαι, Μπρούνο, κρύβεσαι. Κατερίνα Γιανακοπούλου. Βοντρομάρας Βασίλης. Ευαγγελία Βριασούλη. Χρήστα Μιχαλάτου. Έρη Κάραλη. Κατερίνα Παλίου. Και ο Βαγγέλης Απόπολος με τον Μπουζούκι που θα είναι εδώ. Και όλοι μαζί θα σας τραγουδήσουμε κάλαντα. Yeah.
Συγγνώμη λίγο, μία Λάτσια και 81-87 ενοχλεί ένα λεωφορείο. Πρέπει να επιτεθήκεσουν. Εντάξει, ευχαριστώ. Yeah.